Καλημέρα. Τετάρτη 15 του Γενάρη 2020 σήμερα. Το Αγίου Ελευθερίου είναι. Να ζήσουν οι ελευθερίες, οι ελευθέριδες, αν είναι, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, έχουμε μια επιστολή που λέει «Δεν μπορώ, στο σπίτι μου νιώθω ξένη». Αγαπητή Θέκλα, συγχαρητήρια που βοηθάτε αυτούς που έχουν πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ακούω κάθε μέρα τα vlogs που ανεβάζετε. Πήρα και εγώ το θάρρος να σας γράψω. Είμαι παντρεμένη 27 χρόνια. Νόμιζα ότι ήμουν ευτυχισμένη στο γάμο μου. Αλλά στην ουσία δεν ήμουν. Ήμασταν από τα ζευγάρια που δεν είχαμε να πούμε τίποτα. Τι άσχημη αυτή η έκφραση. Την έχω ακούσει και άλλες φορές. Ζευγάρια που δεν έχουν να πούνε τίποτα. Τον αγαπούσα και ήθελα να κάνω οικογένεια μαζί του. Έκανα μετά από κάποια προσπάθεια δύο παιδιά, τα οποία τώρα είναι ενήλικα. Όταν ήταν μικρά τα παιδιά, ο άντρας μου είχε εξωσυζυγική σχέση και μου είχε πει να χωρίσουμε. Μου είχε πει ότι δεν με αγαπούσε. Μετά από προσπάθεια δικιά μου τα ξαναβρήκαμε. Καλή είσαι κι εσύ. Είχε εξωσυζυγική σχέση. Σου είπε ότι δεν σε αγαπούσε και σου ζήτησε να χωρίσετε και εσύ έκανες προσπάθεια να τα ξαναβρείτε. Να τα τώρα που τα βρίσκεις μπροστά σου. Μου είχε πει ότι δεν ένιωθε ερωτικά για μένα. Βάζεις και δύο θαυμαστικά οι φίλοι μετά από κάθε πρόταση. Τα τελευταία 9 χρόνια δεν έχουμε ερωτική ζωή. Και τα δύο και κάτι είμαστε σε διάσταση και ζούμε στο ίδιο σπίτι, αλλά τυπικά μιλάμε. Δουλεύω και το βοηθώ οικονομικά, ψωνίζω για το σπίτι. Μπορείτε να με βοηθήσετε? Τον τελευταίο καιρό πάω σε ψυχολόγο. Θέλω πολύ να μου πεις τη γνώμη σου. Δεν μπορώ στο σπίτι μου νιώθω ξένη. Λοιπόν, ξέρεις που έστειλες επιστολή, ξέρεις. Ότι εδώ που έστειλες επιστολή θα τα ακούσεις τσεκουράτα και θα στα πω σταράτα. Κυρία μου, τον αγαπούσες στην αρχή. Τον αγαπούσες πολύ και ήθελες να κάνεις μαζί του οικογένεια πριν 27 χρόνια. Τον παντρεύτηκες, σε νυμφεύτηκε. Γιατί για τη γυναίκα λέμε παντρεύεται για τον άντρα και για τον άντρα λέμε νυμφεύεται τη γυναίκα. Είχατε δυσκολίες με την τεκνογονία, τις ξεπεράσατε, καταφέρατε και κάνατε τα παιδάκια σας. Καλά να είναι τα παιδιά σας, υγιή, τυχερά, ευτυχισμένα. Πάντα χαιρόμαστε για τα παιδιά, ανεξαρτήτως του τι συμβαίνει μέσα στο ζευγάρι. Και όταν τα παιδιά σου ήταν μικρά, ανακαλύπτεις πως ο άντρας σου σε απατούσε. Δεν το αρνείτε ότι σε απατούσε. Δεν σου λέει «Όχι αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις». Σου λέει «Ναι, έχω αγαπήσει αλλού. Δεν είμαι ερωτευμένος πλέον μαζί σου, δεν σε βλέπω ερωτικά και θέλω να χωρίσουν». Και εσύ τότε, προφανώς πριν 10 χρόνια πρέπει να γίνει αυτή η κουβέντα, δεν ξεκαθαρίζει ακριβώς πότε, και εσύ τότε κάνεις αυτό που κάνουν πολλές γυναίκες οι οποίες φοβούνται να μείνουν μόνες τους να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Φοβούνται το χωρισμό. Φοβούνται το χωρισμό και σαν πρακτική δυσκολία. Φοβούνται το χωρισμό και σαν κοινωνική κατακραυγή. Τι θα πει ο κόσμος άμα χωρίσω? Δεν θα πει πως δεν ήμουν αρκετά καλή σύζυγος για τον άνδρα μου και δεν με ήθελε και πήγε και βρήκε άλλη? Πώς θα φανεί, πώς θα φανώ στην κοινωνία? Ίσως να ήταν ένας φόβος, ένας προβληματισμός που είχες. Ή μπορεί να σκεφτόσουνα ότι οικονομικά δεν θα τα βγάζεις πέρα να μεγαλώσεις μόνη σου δύο παιδιά και έστω και αν θα έπαιρνες και διατροφή. Δεν ξέρω πώς μπορεί να τα σκεφτώσουμε. Ή μπορεί όντως τότε να τον αγαπούσες ακόμη και να μην μπορούσες να χωρίσετε. Ή μπορεί να πληγώθηκε ο εγωισμός σου που ήρθε και σου είπε ότι δεν σε βλέπω εσένα ερωτικά και προφανώς έβλεπε άλλη γυναίκα ερωτικά εφόσον έκανε εξωσυζυγική σχέση. Και να ήθελες λόγω εγωισμού να τον κερδίσεις πίσω. Το γράφεις ξεκάθαρα πως εσύ έκανες την προσπάθεια να τον φέρεις πίσω. Και ήρθε πίσω, όχι μετανοημένος, ήρθε πίσω και μας θυμίζει εκείνο το τραγούδι που σας έλεγα. Το τραγούδι του, πώς το λένε, του Άσου του Ιού. Δεν το θυμάμαι τώρα. Ένα τραγούδι που λέγαμε σε ένα vlog. Ο Άσωτος, το τραγούδι του Ασώτου, η επιστροφή του Ασώτου.
όπως την επιστροφή του ασώτου. Επέστρεψε πίσω, εκεί που δεν, δεν ένιωθε πλέον, που δεν νιώθει πλέον. Είσαστε 9 χρόνια σε νεκρό γάμο, πλέον ούτε εσύ νιώθεις. Έχεις φτάσει κι εσύ σε ένα σημείο που δεν νιώθεις. Δεν τον θέλεις πλέον. Δεν νιώθεις ερωτικά για εκείνον. Και τα τελευταία 2 χρόνια λες ότι είστε σε διάσταση και μένετε τυπικά μέσα στο ίδιο σπίτι. Και πας και σε ψυχολόγο. Τι γνώμη θες να ακούσεις από μένα? Τι νομίζεις ότι θα άκουγες από μένα άλλο, εκτός από το να σου πω χώρισε να τελειώνεις? Λες, δεν μπορώ στο σπίτι μου, νιώθω ξένη. Αυτό παθαίνουμε. Όταν δεχόμαστε και αποδεχόμαστε να μένει στο σπίτι μας ένας άνθρωπος που δεν μας θέλει πλέον, να μένουμε μαζί με τον άνδρα μας ο οποίος πλέον δεν μας βλέπει ερωτικά και δεν μας βλέπει ως ερωτική του σύντροφο και δεν μας βλέπει ως γυναίκα, αλλά μας βλέπει καταναγκαστικά. Είσαι η μητέρα των παιδιών του, η οποία τον έκανε προσπάθεια να το φέρει πίσω, που φαντάζομαι μπορεί να χρησιμοποιήσεις και επίκληση στο συναίσθημα ή οποιουσδήποτε άλλους μηχανισμούς. Έχεις καταδικάσει και τον εαυτό σου να αποξενωθείς μέσα στο ίδιο στο σπίτι. Στο σπίτι μας, στο κρεβάτι μας, στην οικία μας. Βάζουμε μόνο ανθρώπους που μας είναι οικοί και αγαπητοί. Το συζητούσαμε πριν λίγες μέρες με τον άνδρα μου αυτό το πράγμα. Θα ερχόταν ένας άνθρωπος να κάνει κάτι δουλειές στο σπίτι. Κάτι μερεμέτια. Και του λέω, Παναγιώτη, εγώ δεν νιώθω καλά να έρχονται σπίτι μας άνθρωποι που δεν τους ξέρω. Και την ώρα που θα έρθει, εγώ θα φύγω. Και μου λέει, και εγώ θα ήθελα να φύγω, αλλά πρέπει να μείνω. Και συζητούσαμε αυτό το πράγμα, ότι δεν μας αρέσει μέσα στο σπίτι μας, μέσα στο χώρο μας, να έρχονται άνθρωποι που δεν νιώθουμε καλά με αυτούς. Χαιρόμαστε πάρα πολύ να έρθουν άνθρωποι που αγαπάμε και μας αγαπάνε. Άνθρωποι που έχουμε και έχουν θετικά αισθήματα για μας. Χωρίς να σημαίνει ότι ο κύριος που ήρθε να κάνει τις επιδιορθώσεις θα μας έκανε κάτι, εννοείται. Αλλά συζητούσαμε αυτό το πράγμα, πως στην ηλικία των 45 που είμαστε και δύο, δεν δεχόμαστε να μπει μέσα στο σπίτι μας. Δεν προσκαλούμε να είναι μέσα στο σπίτι μας άνθρωπος που δεν το γουστάρουμε και δεν μας γουστάρει. Που είτε δεν το γουστάρουμε εμείς, είτε δεν μας γουστάρει αυτός. Γιατί και ανθρώπους που μπορεί να μην μας γουστάρουν, μιλάω για μας τώρα, μιλάω για τους δικούς τους λόγους που να μην μας αφορούν και εμείς να μην έχουμε πρόβλημα μαζί τους, να μην έχουμε αρνητικά συναισθήματα. Αλλά όταν κάποιος δεν μας γουστάρει, δεν το βάζω μέσα στο σπίτι μας, γιατί μας ποτίζει συνεχώς με μία αρνητικότητα. Αν καλέσεις ένα ξένο να έρθει να καθίσει μια ώρα, δύο ώρες, να του κάνεις ένα καφέ και να κάνει μια επίσκεψη κάποιος ο οποίος δεν σε συμπαθεί, μέχρι να φύγει από εκεί αυτός που δεν σε συμπαθεί, θα πονοκεφαλιάσεις, δεν θα νιώθεις καλά εσύ ίδια με τον εαυτό σου, θα χαλάσει η καλή σου διάθεση, μπορεί να σε πιάσει πνηλία, μπορεί να σε πιάσει πονοκέφαλος κλπ. Κλπ. Εσύ, κορίτσι μου, τι έκανες? Κάλεσες στο σπίτι σου να μένει μαζί σου, παρακάλεσες να μένει μαζί σου ένας που δεν σε θέλει στο σπίτι σου. Έστω κι αν είναι ο άνδρας που παντρευτήκατε και κάνατε παιδιά μαζί. Όλο αυτό το αρρωστημένο, το μη υγιές, ο νεκρός ο γάμος, το να είστε 9 χρόνια χωρίς σεξ όπως περιγράφεις, και 2 χρόνια ουσιαστικά και τυπικά σε διάσταση, ουσιαστικά σε διάσταση αλλά τυπικά να μένετε στο ίδιο σπίτι, όλο αυτό είναι εξαιρετικά ψυχοφθόρο. Κάνει πολύ ζημιά και στη δική σου ψυχική υγεία και σωματική υγεία, αλλά και στη δική του. Επειδή όμως δεν είναι αυτός που μας έχει στείλει την επιστολή, είσαι εσύ που μας έχει στείλει την επιστολή, η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να λάβεις δράση άμεσα, για να απαλλάξεις και τον εαυτό σου και τον ενδιαστάσει σύζυγό σου από αυτή την αχρίαστη ταλαιπωρία. Να μένουν μαζί δύο άνθρωποι που δεν αγαπούν ερωτικά ο ένας τον άλλον, να μένουν μαζί κάτω από την ίδια στέγη δύο άνθρωποι που στην ουσία είναι δύο ξένοι. Είναι αποξενωτικό προς τον ίδιο μας τον εαυτό να ζούμε στον ίδιο χώρο με ανθρώπους ή με άνθρωπο που δεν μας συνδέει κάτι και που δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Τι κάνεις, κόρη μου, με έναν ξένο μέσα στο σπίτι σου? Έξω οι ξένοι από τα σπίτια μας. Έξω, σοβαρά.
Δεν μιλάω για τους φιλοξενούμενους, μιλάω για τους ξένους, τους ανθρώπους με τους οποίους είμαστε πλήρως αποξενωμένοι. Μακριά. Καλημέρα.